τις ανακοινώσεις του Υπουργείου. Η αρχική εκτίμηση που έχουμε και προέκυψε από την χθεσινή συνάντηση του Υπουργού, του κ. Λοβέρδου, με τους Πριτάνης και τους Προέδρους των ΔΕΗ, είναι ότι πρόκειται περί τους 170.000, 120.000 λιμνάζονται σε εισαγωγικά φοιτητές των ΑΕΗ και 50.000 περίπου των ΤΕΗ. Mm-hmm. Όπως είπε η κ. Κουβώστη πριν από λίγο, μέχρι τις 31 Οκτώβου αυτομάτως θα διαγραφούν όλοι όσοι τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν δείξει έστω ελάχιστο ενδιαφέρον να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Αλλά τι γίνεται, δίνεται απλά μία επιπλέον... Οι οποίοι πώς εκτιμάτε ότι θα είναι? Πάλι κατά προσέγγιση, πλήρη στοιχεία πάνω σε αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή θα έχουμε σήμερα το μεσημέρι από τα πανεπιστήμια στο Υπουργείο. Θα σας στείλουν τα στοιχεία. Ναι, και αύριο θα δοθούν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο. Αυτό λοιπόν που θα γίνει στις 31 Οκτώβου, αυτόματα, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πάψει πια να ενδιαφέρονται ουσιαστικά για τη συνέχιση σπουδών, διαγράφονται αυτόματα. Οι οποίοι πόσοι εκτιμάτε? Η εκτίμηση είναι ότι γύρω στο 90%. 90%. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Πολύ μεγάλο ποσοστό των φοιτητών των ΑΕΗ και γύρω στο 60% των φοιτητών των ΤΕΗ. Δηλαδή, κύριε Δερμετζόπουλε, μόλις το 10% έδειξε αυτό το έμπρακτο ενδιαφέρον, όπως το λέει, τα τελευταία 2 χρόνια, μόλις το 10%, πάλι σας λέω, κατά εκτίμηση και κατά προσέγγιση, είναι αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν τις 2 τελευταίες χρονιές να συμμετάσχουν σε μια εξεταστική περίοδο ή να δηλώσουν την παρουσία τους, τέλος πάντων, μια εγγραφή σε ένα εξάμηνο. Τα ΤΕΗ έχουν 60%. Θα σας θυμίσω δε ότι από το 2007 μέχρι σήμερα mm-hmm. τα ΤΕΗ έχουν ήδη διαγράψει περίπου 17.000 σπουδαστές τους. Το ΤΕΗ Αθήνας. Το ΤΕΗ Αθήνας. Μόνο το ΤΕΗ Αθήνας έχει ήδη διαγράψει 17.000. Γιατί δεν συμμετείχαν, δεν γράφηκα ποτέ. Ειρήνα, νομίζω ότι έχουμε την ίδια σκέψη. Ναι. Θα θέλουμε να σας ρωτήσουμε για το θέμα των αιώνιων φοιτητών. Γιατί γίνεται αυτός ο ντόρος τη στιγμή που οι Πριτάνης όλα αυτά τα χρόνια λένε ότι αυτοί οι φοιτητές δεν προσφέρουν, δεν επιβαρύνουν ούτε το κράτος ούτε τα πανεπιστήμια? Όχι, κάνετε λάθος. Αυτή είναι η γνώμη των Πριτάνων και τους ρωτήσαμε και χθες και μας είπαν να σας απαντήσουν εκάστοτε η ηγεσία των Υπουργείων Παιδείας. Κοιτάξτε κάτι, κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα υπολογίζει έναν αριθμό φοιτητών και με βάση αυτόν έχει την ύπαρξή του. Ναι. Οικονομικά τα πάντα. Πού κοστίζει, δηλαδή, οι φοιτητές των μεγάλων ετών, οι οποίοι δεν εμφανίζονται σχεδόν ποτέ? Προσμετρούνται στους ενεργούς φοιτητές, δηλαδή. Προσμετρούνται στους ενεργούς φοιτητές, με όλα τα συνεπακόλουθα που έχει η προσμέτρηση κάποιου φοιτητή σε ένα πανεπιστήμιο, χρηματοδοτήσεις και τα πάντα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε μια πλήρη και απόλυτη εικόνα ακρίβειας των στοιχείων που έχει ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα, έτσι ώστε να πάνε ανάλογα και οι χρηματοδοτήσεις και η δυναμική του πανεπιστημίου. Λοιπόν, και τώρα να σας πω και κάτι. Ναι. Δεν είναι, δηλαδή, δεν το βρίσκω εγώ λάθος το να ξεκαθαρίσει τα μητρώα σου. Είναι πάρα πολύ σωστό το να ξέρει κάθε ίδρυμα πόσους έχει. Τόσα χρόνια, κύριε Δερμετζόπουλε, γιατί δεν γινόταν αυτό? Δηλαδή, τι κάναμε καλά φέτος και τελικά φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα? Όχι, αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει από παλιά, από την κυρία Γιαννάκου ακόμα. Από το 2006, αν θυμάμαι καλά. Είχε ξεκινήσει η ιστορία, αλλά πάντα κάπου κόλλαγε. Τώρα, απλά αυτό που γίνεται τώρα είναι η πλήρης εφαρμογή του νόμου. Όπου ο νόμος λέει τι, 31 Οκτώβου πέφτει ο διακόπτης. Mm-hmm. Και κανονικά, εάν δεν γινόταν η χθεσινή συζήτηση και η συμφωνία του Υπουργού του κ. Λοβέρδου με τους Πριτάνης, 32-8 θα ήταν απάντηση διαγραμμένη. Λοιπόν, αυτό που δίνεται είναι μια δεύτερη διπλή ευκαιρία. Η τελευταία είναι σίγουρα. Με την οποία να ξεκαθαρίσει πια αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, επειδή ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται μηνύματα, τα σχόλια.